Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό είναι το ενδέκατο επεισόδιο του podcast. Για σήμερα επέλεξα ένα θέμα το οποίο θεωρώ πως μπορεί να αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους. Και θεωρώ ότι είναι ένα θέμα χρήσιμο, ειδικά για Έλληνες, για ανθρώπους που έχουμε μεγαλώσει με τις διδαχές και το σκεπτικό του τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, των γονέων οι οποίοι είναι ιερά τέρατα και γενικότερα ανθρώπων που έχουμε μεγαλώσει με την οτροπία ότι οι δεσμοί αίματος είναι πιο σημαντικοί από την ψυχική και τη σωματική μας υγεία. Οι γονείς δεν είναι όλοι αξιοσέβαστοι και αξιότιμοι. Οι γονείς δεν είναι όλοι γονεϊκοί. Υπάρχουν εξαιρετικά καταστροφικοί γονείς για τα παιδιά τους. Γονείς μη γονεϊκοί. Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για τέτοιους γονείς και θα μιλήσουμε για τον αποτρόπαιο ρόλο που παίζει η κοινωνία, η παράδοση, η θρησκεία και η pop κουλτούρα στο να εξαναγκάζει θύματα κακοποίησης ψυχικής και σωματικής ή και άλλου είδους κακοποίησης των γονέων τους σε συνέχιση τις σχέσεις μαζί τους. Στα προηγούμενα επεισόδια του podcast αυτού μιλήσαμε για το ρόλο του τραύματος στη ψυχική υγεία και ισορροπία και μιλήσαμε και για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Επίσης, αναλύσαμε τον αρκισιστικό τύπο προσωπικότητας. Αυτό που χρειάζεται να τονίσουμε είναι ότι κακοποιητικοί άνθρωποι άνθρωποι χωρίς ενσυναίσθηση, άνθρωποι κυριευμένοι, κατακυριευμένοι από τους εγωκεντρικές τους επιθυμίες και απαιτήσει, το αίσθημα κυριότητας, την πλήρη έλλειψη ενσυναίσθησης και συμπόνιας προς τους άλλους ανθρώπους, δυστυχώς γίνονται γονείς. Ναι, ναρκισιστική τύπη προσωπικότητας, άνθρωποι με ναρκισισμό, γίνονται γονείς. Και οι άνθρωποι αυτοί είναι οι χειρότεροι γονείς που μπορεί να σου τύχουν. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ενσυναίσθηση, δεν κοινιάζονται για τους άλλους και θεωρούν ότι μόνο το πως νιώθουν ήδη είναι σημαντικό και μόνο τα δικά τους θέλουν είναι σημαντικά και ότι άλλοι άνθρωποι είναι ασήμαντοι η εργαλεία διαχείρισης των συναισθημάτων τους των αδιαχείριστων τραυμάτων τους ε, ανατρέξετε στο επεισόδιο για τον αρκισισμό για περισσότερα γύρω από αυτό αυτοί οι άνθρωποι μόνο κακοποιητικοί γονείς μπορούν να γίνουν είναι οι γονείς αυτοί οι οποίοι θα φθονήσουν τα παιδιά τους, θα ζηλέψουν τα παιδιά τους. Είναι οι γονείς οι οποίοι θα είναι υπερπροστατευτικοί με τα παιδιά τους, αλλά δίνοντας έμφαση στην εξωτερική εικόνα των παιδιών τους και πώς αυτή αντανακλά στη δική τους εικόνα. Είναι οι γονείς εκείνοι οι οποίοι αναλόγως με τον αρχισιστικό στυλ προσωπικότητας που έχουν, θα κακοποιήσουν αναλόγως και τα παιδιά τους. Αυτό που ανέφερα τώρα, τους υπερπροστατευτικούς γονείς, τους ιδιαίτερα παρεμβατικούς, οι οποίοι ενδιαφέρονται κυρίως για την εξωτερική κοινωνική εικόνα των παιδιών τους, οι οποίοι αντανακλά στη δική τους κοινωνική εικόνα, μπορεί να είναι κοινοτικοί ναρκιστιστές, για παράδειγμα, communal narcissists οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι παρουσιάζονται στην κοινωνία ως εξαιρετικά φιλάνθρωποι, ως σπουδαίοι άνθρωποι, ως άνθρωποι οι οποίοι παράγουν κοινωνικό έργο και φιλανθρωπία, οι οποίοι στην πραγματικότητα τα κάνουν όλα αυτά, ούτω ώστε να έχουν μια καλή κοινωνική εικόνα προς τα έξω και να κρύψουν έτσι με ένα όμορφο εξωτερικό περιτύλιγμα την ασχήμια της ναρκισιστικής τους προσωπικότητας. Οι άνθρωποι αυτοί είναι τύρανοι μέσα στα σπίτια τους. Μπορεί να μην προβαίνουν σε πράξεις κακοποίησης οι οποίες να μπορούν να είναι εύκολα ανιχνεύσιμες όπως τη σωματική κακοποίηση, τη σεξουαλική κακοποίηση αλλά μπορεί να προβαίνουν συστηματικά σε αδιόρατη ψυχική κακοποίηση των οικείων τους και των παιδιών τους εφόσον είναι γονείς. Εξαιρετική εντύπωση μου έχει προκαλέσει η δημόσια τοποθέτηση, το βιβλίο και οι συνεντεύξεις που έχει δώσει ο γιος της πολύ γνωστής ψυχαναλήτριας και συγγραφέως Άλις Μίλλερ, της οποίας ίσως το πιο γνωστό έργο είναι οι φυλακές της παιδικής μας ηλικία, το οποίο είναι ένα, ένα βιβλίο που προσπαθεί να εξηγήσει με ψυχολογικούς όρους την παιδική κακοποίηση, ο οποίος ψυχολόγος και ο ίδιος μετά το θάνατο της μητέρας του έγραψε ένα βιβλίο στο οποίο περιγράφει την αδιόρατη ψυχική κακοποίηση που υπέστη ο ίδιος από τη μητέρα του την οποία περιγράφει με άλλα λόγια ως μια κοινοτική ναρκισίστρια και που λέει ότι η γυναίκα αυτή που έγραφε βιβλία εναντίον της παιδικής κακοποίησης η οποία ήταν εγνωσμένη διεθνώς για το έργο της ως ψυχαναλήτρια σε σχέση με την παιδική κακοποίηση η ίδια κακοποιούσε ψυχικά τα παιδιά της στο σπίτι. Αυτό το θέμα για το οποίο μιλάμε σήμερα είναι κέριο. Είναι πολύ σημαντικό. Και μας αφορά και όσους είμαστε γονείς, αλλά και όλους που έχουμε γονείς ή είχαμε γονείς. Μπορεί να είσαι 50 ετών, 60 ετών, 70 ετών και ακόμη να καταδυναστεύεσαι από κακοποιητικούς γονείς. Εφόσον είσαι Έλλην, Ελληνίδα, εφόσον έχεις μεγαλώσει με την ελληνική και χριστιανική παράδοση της Αγίας εντός εξαιρετικά πολλών εισαγωγικών ελληνικής οικογενείας αυτή η ελληνική οικογένεια για την οποία γράφονται και λέγονται τόσα μελοδραματικά. Στην Ελλάδα οι Έλληνες, οι νέο Έλληνες που όπως είπα και προηγουμένως δεν είμαστε επηρεασμένοι μόνο από τον ελληνικό πολιτισμό αλλά και από τη χριστιανική κουλτούρα της χριστιανικής θρησκείας που είναι μια μονοθυστική θρησκεία η οποία έχει τη μητέρα δηλαδή την Παναγία σε πολύ υψηλή θέση έχουμε γαλουχηθεί γενναίες γενναιών με την άποψη ότι πρέπει οπωσδήποτε να τηρούμε την εντολή τίμα των πατέρα σου και τη μητέρα σου η οποία προέρχεται από την Παλαιά Διαθήκη είναι μία από τις δέκα εντολές η οποία είναι και μία από τις αρετές που η ελληνική φιλοσοφία και η ελληνική ιδεολογία και ο ελληνικός πολιτισμός προώθει του σεβασμού των μεγαλυτέρων Ενδεικτικά εδώ αναφέρω το γνωμικό του Σόλωνος με τους γονείς μην προσπαθείς να αποδείξεις ότι εσύ έχεις δίκιο. Το γονέων μη λέγε δικαιότερα και μια αρχαία ελληνική παρεμία η οποία λέει μη μαλώνεις με τους γονείς σου ακόμα και αν έχεις δίκιο. Μη έριζε γονεύση, καν δίκαια λέγεις. Και είναι κάτι το οποίο πιστεύουμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε να ανεχόμαστε τους γονείς μας όπως και αν είναι, όπως και αν μας συμπεριφέρονται, όσο κακοποιητικοί και αν είναι προς εμάς. Είναι ένα κοινωνικό στερεότυπο, είναι μία κοινωνική προκατάληψη η οποία εμποδίζει πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είναι κακοποιημένοι, κατακακοποιημένοι ψυχικά και συναισθηματικά από τους γονείς τους να απελευθερωθούν από τη δυναστεία των γονέων τους, από την καταδυνάστευση που δέχονται από τους γονείς τους. Μπορεί να έχει ένα γονιό ο οποίος να βρίσκεται σε βαθύ γύρας, μπορεί να είναι 90 ετών, ετ, ετ, μπορεί να είναι 85 ετών. Μπορεί αυτός ο γονέας να έχει και θέματα υγείας και να χρειάζεται φροντίδα ή να χρειάζεται την παρουσία σου και να εξακολουθεί αυτή την πολύ μεγάλη ηλικία, στην πολύ προχωρημένη ηλικία να σου μιλάει με κακοποιητικό τρόπο να σε υπονομεύει ψυχικά και συναισθηματικά, να σου φέρεται άσχημα, να σε υποτιμά, να σου μεταφέρει τοξικότητα και γενικότερα να σε πάει πίσω. Οτιδήποτε μας τραυματίζει ψυχικά, οποιαδήποτε συμπεριφορά μας πληγώνει, μας πάει πίσω. Πού πίσω, στη σωρία των τραυμάτων που έχουμε μαζέψει μεγαλώνοντας. Αναφέρουμε φυσικά στη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες και αναφέρουμε φυσικά στις μνημονικές αναδρομές που έχουν τα θύματα κακοποίησης στην παιδική του ηλικία, ψυχικής κακοποίησης, σωματικής κακοποίησης, σεξουαλικής κακοποίησης από τους γονείς τους κυρίως ή άλλους ενήλικες στη ζωή τους, που με μία αφορμή στο σήμερα, στο παρόν, που με ένα ερέθισμα τώρα ξυπνούν οι μνήμες, οι συναισθηματικές, απορριθμίζονται συναισθηματικά και πάνε πίσω ψυχολογικά. Πάνε πίσω μεταφορικά, δηλαδή όσοι πρόοδο έχουν κάνει στο να αγαπήσουν τον εαυτό τους, στο να ισορροπήσουν ψυχικά και συναισθηματικά, στο να είναι καλά, αυτή την πρόοδο τη χάνουν και έχουν συναισθηματική αναδρομή πάνε πίσω στις συνθήκε εκείνες τις οποίες ένιωθαν πολύ άσχημα, ένιωθαν μόνοι, μικροί και απροστάτευτοι στο έλεος των γονέων τους. Πραγματικά είναι φοβιστικό, είναι τρομαχτικό το γεγονός ότι για να υιοθετήσει ένα παιδί στην Ελλάδα ή στην Κύπρο σήμερα πρέπει να περάσεις μέσα από ένα σωρό εκτιμήσεις, αξιολογήσεις και διαδικασίες ενώ για να φέρεις ένα παιδί στον κόσμο με φυσικό τρόπο κάνεις δεν σε ελέγχει για το αν είσαι ικανός και κατάλληλο να γίνεις γονέας. Πόσο υποκριτική κοινωνία είμαστε. Δεν διαφωνώ σε καμία περίπτωση με τους εξονυχιστικούς ελέγχους από τους οποίους πρέπει να περνάνε οι γονείς που θέλουν να υιοθετήσουν παιδιά, αλλά θεωρώ πως οι ίδιοι έλεγχοι θα έπρεπε να γίνονταν και σε αυτούς οι οποίοι επιλέγουν να γίνουν γονείς με ένα βιολογικό τρόπο, κάνοντας σεξ δηλαδή. Είναι πολύ φοβιστικό το γεγονός ότι μπορεί ο κάθε άνθρωπος ο οποίος έχει προβληματικό τύπο προσωπικότητας, ο οποίος μπορεί να είναι ψυχοπαθής, κοινωνιοπαθής, ναρκισιστής, απλούστατα να κάνει παιδιά και αυτά τα παιδιά να βρίσκονται στο έλεος του μέχρι ότου ενηλικιωθούν. Είτε νομικά, είτε ψυχοσυναισθηματικά. Ένα παιδί που γεννιέται, ένα ανθρώπινο παιδί που γεννιέται είναι εντελώς απροστάτευτο. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο του τον κόσμο. Τα ανθρώπινα μωρά γεννιούνται σε μια συνθήκη στην οποία χρειάζονται πλήρη βοήθεια από τους γονείς τους σε αντίθεση με άλλα θηλαστικά που γεννούν μόρα, τα οποία μπορούν να περπατήσουν, μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν. Για παράδειγμα, τα κατσικάκια, τα λογάκια, τα ελεφαντάκια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Τα παιδάκια, τα ανθρώπινα παιδάκια, μέχρι την ηλικία των 7 χρόνων περίπου, εξαρτούνται αποκλειστικά από τη φροντίδα και την προστασία των γονέων τους και μετά εξελιχτικά Όσο αναπτύσσεται ο ανθρώπινος εγκέφαλος, τόσο λιγότερο χρειάζονται την προστασία και την ε, παρουσία των γονείων στη ζωή τους και στην πραγματικότητα η πλήρης ανάπτυξη του ανθρωπίνου εγκεφάλου γνωρίζουμε σήμερα ότι ολοκληρώνονται γύρω στα 26 χρόνια στα κορίτσια και στα 28 χρόνια στα αγόρια. Δηλαδή, όχι μόνο νομικά ένα ανήλικο παιδί είναι υποχρεωμένο να βρίσκεται στο έλεος του γονέα, αλλά και ψυχοσυναισθηματικά και γνωστικά και διανοητικά ένα παιδί μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του εγκεφάλου του μπορεί πολύ εύκολα να δέχεται πλήση εγκεφάλου από έναν κακοποιητικό γονέα και να πιστεύει ότι φταίει το ίδιο για πράγματα που δεν φταίει και να βιώνει την κακοποίηση, τη ψυχική κακοποίηση, τη συναισθηματική παραμέληση και όλα τα όπλα του ψυχολογικού πολέμου που εξαπολύουν τα παιδιά προς τους γονείς τους και να μην γνωρίζει, να μην αντιλαμβάνεται πως πρέπει να αντιδράσει και να προστατευτεί. Η κοινωνία θεωρεί δεδομένο ότι η μάνα είναι μητρική και ο πατέρας είναι πατρικός. Θεωρούν η αυτόματα η κοινωνία, θεωρεί αυτόματα η pop θεωρεί αυτόματα ο γείτονα και η γειτόνισσα, ο ένας και ο άλλος, ο κόσμος που θα πει, τι θα πει ο κόσμος, ότι από τη στιγμή που κάποιος γέννησε ένα παιδί ή έτεξε ένα παιδί ή υιοθέτησε ένα παιδί, ότι αυτόματα είναι και καλή μάνα και καλός πατέρας. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου, είμαι ψυχολόγος, είμαι 48 ετών, είμαι κόρη, είμαι μητέρα και θέλω να σας διαβεβαιώσω πως το να είσαι μητέρα ή το να είσαι πατέρας αυτό δεν σε κάνει αυτόματα καλό γονιό. Το τίμα τη μητέρα σου και τον πατέρα σου, η τίμα των πατέρα σου και τη μητέρα σου, δεν θυμάμαι τώρα με ποια σειρά αναφέρει την πατέρα, τον πατέρα και τη μητέρα η εντολή και δεν έχω καμία διάθεση να το ψάξω, αντιλαμβάνεσαι τι εννοώ. Αυτό το σκεπτικό ότι οι γονείς αξίζουν σεβασμού, no matter what, ό,τι κακό και αν έχουν προκαλέσει, είναι ένα σκεπτικό το οποίο εγκλωβίζει εκατομμύρια ανθρώπου στον πλανήτη, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Κύπρο, εκατομμύρια ανθρώπου σε κακοποιητικέ σχέσει διαβίου. Θέλω να σα διαβάσω σε αυτό το σημείο μία συνομιλία που είχαμε μία συνάδελφο η οποία εργάζεται σε μία ευρωπαϊκή χώρα. Μου γράφει η συνάδελφος, είναι ψυχίατρος και ψυχοθεραπεύτρια. Ρε εσύ, τώρα που το σκέφτομαι, Έχω ασθενείς από όλο τον κόσμο. Αυτό το θέμα με γονείς και ειδικά σχέση με μάνα είναι παγκόσμιο. Και μου αναφέρει τις χώρες από τις οποίες έχει ασθενείς, γιατί είναι σε ξένη γλώσσα που κάνει την ψυχοθεραπεία και την κάνει α, εκεί σε μια κεντρική ευρωπαϊκή χώρα. Έχω από όλο τον κόσμο, από όπου μου να φανταστείς, αυτό το θέμα με τη μάνα και τους γονείς είναι το πιο δύσκολο με έχει εκπλήξει λίγο. Και μου αναφέρει εκεί περιστατικά, χωρίς ονόματα φυσικά μιλάμε ειδικοί μεταξύ μας, και μου λέει δεν το περίμενα μου λέει. Η Ελληνίδα μάνα έχει ανταγωνισμό και της λέω ναι, είσαι νεαρή ακόμη, είναι νεότερη από μένα η κοπέλα. Και λέει άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται για πάνω από δεκαετία μακριά από τις χώρες τους, οι οποίοι είναι εμφανίσιμοι, είναι πανέξυπνοι, είναι καλλιεργημένοι, χτυπιούνται και αυτοτραυματίζονται γιατί οι γονείς τους δεν δέχονται τις επιλογές τους στην προσωπική τους ζωή. Πολύ στεναχωρήθηκα, λέει, και μου λέει ένα περιστατικό. Και σας διάβασα ένα πολύ μικρό απόσπασμα από τη μηνυματική επικοινωνία που είχαμε με συνάδελφα από το εξωτερικό. συνάδελφο στο, στα πλαίσια της ψυχοθεραπείας. Έχουμε ψυχολόγο και ψυχοθεραπεύτρια. Συνάδελφος είναι ψυχίατρος και ψυχοθεραπεύτρια. Ε, όπου επειδή ακριβώς εργάζεται σε ένα διεθνές περιβάλλον αναγνωρίζει αυτό που σας είπα προ λίγο ότι οι Ελληνίδες μάνες και οι Έλληνες πατέρες έχουν ανταγωνισμό υπάρχουν τοξικοί και κακοποιητικοί γονείς παγκοσμίω. Θέλω αυτό το επεισόδιο του podcast να γίνει μια καμπάνα που να ηχήσει στα φτιά ανθρώπων κάθε ηλικίας 25 ετών, 30 ετών, 35, 40, 55, 60, 70 οι οποίοι ταλαιπωρούνται από τραυματικό δέσιμο με κακοποιητικούς γονείς η λέξη τραυματικό δέσιμο που στα αγγλικά λέγεται trauma bonding μιλάει για τη συνθήκη εκείνη στην οποία ο πόνος δένει τους ανθρώπους και λανθασμένα εσφαλμένα ο πόνος θεωρείται αγάπη γιατί έρχεται το καθώς πρέπει να σου πει, η κοινωνία να σου πει, ο γονιός να σου πει ότι κάνω προς εσένα το κάνω με αγάπη. Σε ξεχέζω, σε ξεχέζω με αγάπη. Σε χτυπάω, σε χτυπάω με αγάπη. Σε προσβάλλω, σε προσβάλλω από αγάπη. Ό,τι κάνω, το κάνω από αγάπη. Άρα σε πονώ και αυτό σημαίνει αγάπη. Άρα αναπτύσσει το παιδί τραυματικό δέσιμο με το γονιό. Μαθαίνει ότι ο πόνος είναι αγάπη, κάτι το οποίο είναι λανθασμένο, εσφαλμένο, αφύσικο, άρρωστο. Δεν είναι ψυχικά υγιές ο πόνος να βιώνεται ως αγάπη Δηλαδή να περνάει το μήνυμα στο παιδί πως όποιο σε πονάει σε αγαπάει Αυτό είναι το τραυματικό δέσιμο Και θέλω το επεισόδιο αυτού του podcast να είναι ένα wake up call ένα, Μια κλίση ξυπνήματος, μια κλίση για να ξυπνήσουν Άνθρωποι όλων των ηλικιών Οι οποίοι είναι τραυματικά δεμένοι με τους γονείς τους οι γονείς τους τους προκαλούν πόνο ξανά και ξανά. Οι γονείς τους σε καμία περίπτωση δεν έχουν γονεϊκότητα. Δεν αντιλαμβάνονται ότι έχουν ευθύνη απέναντι σε όλους τους ανθρώπους και κυρίως απέναντι στους ανθρώπους τους οποίους επέλεξαν να φέρουν στον κόσμο ή επέλεξαν να νεοθετήσουν ότι έχουν τεράστια ευθύνη να είναι γονεϊκοί, να είναι χρήσιμοι να είναι ωφέλιμοι και να βοηθάνε τα παιδιά τους, όχι να τα καταβαραθρώνουν. Θέλω το επεισόδιο αυτού του podcast να είναι ένα ξύπνημα, ένα κάλεσμα για ξύπνημα, για όλους εκείνους τους ανθρώπους που είναι βυθισμένοι στο συνέσθημα ή στο αίσθημα ή στη συνθήκη της μαθημένης αβοηθησίας, «Learned helplessness», Μία συνθήκη στην οποία ο άνθρωπος νομίζει ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο από αυτό που κάνει. Τα παιδιά ψυχικά και συναισθηματικά κακοποιητικών γονέων μπαίνουν σε μία συνθήκη μαθημένης αβοηθησίας, νιώθουν αδύναμοι και αβοήθητοι να ξεφύγουν από τη μιζέρια και από τη στενοχώρια και από τη συνεχή συναισθηματική απορρίθμιση στην οποία είναι λόγω της συνεχόμενης επαφής με τοξικούς κακοπιτικούς γονείς, του συνεχούς επανατραυματισμού από τοξικούς κακοπιτικούς γονείς και της συνεχούς ανάμνησης των τραυμάτων τους και αναζωπήρωσης των τραυμάτων τους από τοξικούς γονείς. Ο Πιτ Γόλκερ, ένας Αμερικανός ψυχολόγος και συγγραφέας, έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες... με τίτλο Thriving and Surviving from CPTSD. Πώς να επιβιώσεις και να ανθίσεις... ξεκινώντας από ένα χώρο που έχει σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Και εκεί ο Pete Walker μιλάει πολύ ξεκάθαρα... για το πώς ένας κακοποιητικός γονιός, έστω και στα βαθιά του γεράματα μπορεί να προκαλέσει αναζωπήρωση των τραυμάτων του παιδιού του έστω και με ένα μόνο βλέμμα. Ένα βλέμμα απαξιωτικό να σου ρίξει μια κακοπιτική μάνα μπορεί να σε ρίξει στα συναισθηματικά τάρταρα. Μπορεί να σε απορριθμίσει πλήρως συναισθηματικά. Μια κουβέντα να σου πει πώς έκοψες τα μαλλιά σου έτσι ή έβαλες Πάχινες ή, έχεις αδυνατήσει έτσι. Μια παρατήρηση, η οποία θα πει άλλο σιγά καλέ τώρα γιατί χαλιέσαι, μια βλακή έπηγε η μάνα σου. Όχι. Από τη στιγμή που με το πρόσωπο αυτό έχει τραυματικό δέσιμο, από τη στιγμή που το πρόσωπο αυτό η μάνα σου, ο πατέρα σου ή και η μάνα σου και ο πατέρα σου σε έχουν μεγαλώσει με πόνο, τον οποίο βάφτιζαν αγάπη, έστω και η απόλυτη επαφή μαζί του μπορεί να σε ρίχνει στα συναισθηματικά τάρταρα, να σου προκαλεί συναισθηματική απορρίθμιση, να σου ξυπνάει όλα σου τα τραύματα και να σε χαώνει. Ας χρησιμοποιήσω μια λέξη της, νεολαία, κοινων... της νεολαίας, της αργό... να σε χαώνει. Ναι. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Τι κι αν ο πατέρα σου και η μητέρα σου σε έχουν προσβάλει κατ' επανάληψη. Τι και αν ο πατέρα σου και η μητέρα σου σου έχουν ρίξει την αυτοεκτίμηση σου στα πατώματα. Τι και αν ο πατέρα σου και η μητέρα σου δεν νοιάστηκαν ποτέ για το πώ πραγματικά νιώθει. Τι και αν ο πατέρα σου και η μητέρα σου ήταν ψυχρή, απόμακρη, συναισθηματικά παραμελητικοί. Τι και αν ο πατέρα σου και η μητέρα σου σε χρησιμοποιούσαν σαν σάκο του μπόξ. Τι και αν ο πατέρα σου και η μητέρα σου σε εργαλειοποιούσαν για να εκδικηθούν ο ένα τον άλλο. Τι και αν ο πατέρα σου ή η μητέρα σου δεν νοιάστηκαν ποτέ για το πώ πραγματικά νιώθει, αλλά μόνο για το να ικανοποιούνται οι δικέ του επιθυμίε και ανάγκε. Όχι, εσύ πρέπει να του τιμήσεις γιατί είναι ο πατέρα σου και η μητέρα σου. Και εδώ θα πω μια κουβέντα που λέω συχνά στο κανάλι μου στο YouTube στα βίντεο. Τέτοιε μπλε, λιλά και φούξια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη υποκρισία από μια κοινωνία η οποία δίνει την εντολή να σεβόμαστε ανθρώπους οι οποίοι δεν αξίζουν σεβασμό. Δεν είναι όλοι οι γονεί κακοποιητικοί, δεν είναι όλοι οι γονεί μη γονεϊκοί, αλλά είναι πολλοί. Πάρα πολλοί. Θα σας αναφέρω ενδεικτικά δύο τέτοιους γονείς οι οποίοι έχουν απασχολήσει τη δημοσιότητα τα τελευταία χρόνια. Ο ένας είναι ο δολοφόνος της Καρολάιν, ο οποίος σκότωσε τη γυναίκα του μπροστά στην κόρη του και έβαλε την κόρη του πάνω στον νεκρό σώμα της μητέρας του, την τοποθέτησε. Και η άλλη κατηγορούμενη από την Πάτρα, η οποία κατηγορείται ότι έχει δολοφονήσει τα τρία της παιδιά χρησιμοποιώντας τα ως εργαλεία για να επιτύχει τι ναρκισιστικό, δεν ξέρω, κακοποιητικό, ψυχοπαθητικό ήθελε να επιτύχει. Δεν γνωρίζω, δεν ξέρω, δεν με αφορά. Αυτό που με αφορά όμως είναι ότι υπάρχει αυτή η συνθήκη μία μητέρα να σκοτώνει τα παιδιά της. Λέω η κατηγορούμενη από την Πάτρα δεν έχει καταδικαστεί ακόμη, δεν γνωρίζουμε, αλλά γνωρίζουμε άλλες περιπτώσεις άλλων μητέρων, μητέρες οι οποίες μπορούμε να βάλουμε μια παύλα ανάμεσα στο μη και στο τέρα, να είναι μη μητέρα που είναι τέρας, ή πατέρας, πατέρας που είναι τέρας, οι οποίοι σκοτώνουν κυριολεκτικά τα παιδιά τους. Το δεχόμαστε νομίζω ότι υπάρχουν γονείς που είναι παιδοκτόνοι σωματικά. Εσάς ενημερώνω ότι υπάρχει σωρία γονέων που είναι παιδοκτόνοι ψυχικά και συναισθηματικά και περνούν απαρατήρητοι επειδή ακριβώς δεν υπάρχουν εμφανή σημάδια για την ψυχική κακοποίηση. Η ψυχική κακοποίηση είναι αδιόρατη, ξεκινάει μέσα από τις οικογένειες και ο λόγος για τον οποίο μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε στο να γινόμαστε εύκολα θύματα κακοποίησης από άλλους ανθρώπους είναι γιατί έχουμε εκπαιδευτεί μέσα στην οικογένειά μας η οποία τελικά είναι φυτόριο βίας, φυτόριο πόνου, φυτόριο τραύματος αντί ένα φυτόριο αγάπης, ένα θερμοκήπιο ζεστής αγκαλιάς, αποδοχής και γονεϊκότητας υπάρχουν πολλές οικογένειες τέτοιες οι οποίες δίνουν τη χειρότερη κληρονομιά που μπορούν να δώσουν στα παιδιά τους. Δεν υπάρχει χειρότερο βάρος να δώσεις στο παιδί σου από το να του διδάξει τον πόνο για αγάπη, από το να του μάθεις πως αυτός που σε αγαπάει είναι αυτός που σε φτύνει, είναι αυτός που σε ε, πληγώνει συναισθηματικά, είναι αυτός που σου φέρεται άσχημα, είναι αυτός που σε κοροϊδεύει, είναι αυτός που σε υποβιβάζει, είναι αυτός που αμφισβητεί τα συναισθήματά σου είναι αυτός που σε βγάζει τρελό, που σου κάνει δηλαδή gas lighting ή αλλιώς φρενοβλαβοποίηση. Είναι αυτός ο οποίος σου λέει ότι είσαι υπερευαίσθητος όταν λες τα αυτονόητα. Είναι αυτός ο οποίος σε κατηγορεί ότι είσαι ανώριμος επειδή έχει ακόμη παράπονα από το παρελθόν. Ενώ στην πραγματικότητα κουβαλάς μια σωρία τραυμάτων τα οποία ανοίγουν και ξανανοίγουν κάθε φορά που έρχεσαι σε επαφή με αυτό τον κακοποιητικό μη γονεϊκό γονιό. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι γονεί. Πάρα πολλοί τέτοιοι γονεί. Και είναι ένα θέμα το οποίο είναι ταμπού στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Μην τυχόν και μιλήσει εναντίον γονέα. Ακόμη και δικού σου. Ακόμη και εναντίον του δικού σου γονέα να πει ο γονιός μου είναι κακοποιητικός και προστατεύομαι από αυτόν, έχω κόψει σχέσεις, θα βρεθούν χίλιοι παρατρεχάμενοι, χίλιοι καλοθελητές, αυτόκλητοι συμβουράτορες, να σου πούν τι είναι αυτά που λε. πρέπει να αγαπούμε τους γονείς μας, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και όλα αυτά τα συνήθι στερεοτυπικά, τα οποία επαναλαμβάνουν σαν ρομπότ και τα πιστεύουν κιόλα. και τα πράττουν κιόλα. Και ήδη Δηλαδή αυτοί που σου λένε τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και μη δίνεις σημασία Δεν πειράζει που σε κακοποίησε Είναι ο πατέρα σου, δεν πειράζει που σε κακοποίησε, είναι η μητέρα σου Είναι αυτοί ακριβώς οι ίδιοι οι οποίοι ανέχονται και τους δικούς τους γονείς που τους κακοποιούν Και έχουν μπει σε ένα φαύλο κύκλο που θεωρούν ότι ο πόνος σημαίνει αγάπη Και ότι αγάπη δίχως πόνο δεν υπάρχει Θέλω να σας ενημερώσω ως ψυχολόγος ότι η αγάπη είναι ένα εντελώς διαφορετικό συνέστημα από το συνέστημα του πόνου και δεν έχουν καμία ακριβώ σχέση. Ο πόνος ως πρωτογενές συνέστημα είναι ένα συνέστημα το οποίο προκαλείται αυθόρμητα ως αυθόρμητο κύμα ενέργειας από τον εγκέφαλό μας προς το σώμα μας προκειμένου να μας προστατεύσει από κάτι επικίνδυνο. Πονάμε όταν βάζουμε το χέρι μας στη φωτιά Για να απομακρύνουμε το χέρι μας από τη φωτιά Και να μην καούμε περαιτέρω Πονάμε όταν κοβόμαστε με το μαχαίρι Για να φύγουμε από το μαχαίρι Αν για παράδειγμα καθαρίζουμε ένα φρούτο Και εμείς κατά λάθο έχουμε στρέψει τη λεπίδα του μαχαιριού προς το δέρμα μας Ο πόνος που νιώθουμε με το που αγγίζει το μαχαίρι το δέρμα Μας αποτρέπει από το να το αφήσουμε το μαχαίρι να πάει παρακάτω ο πόνος είναι ένα προστατευτικό συνέστημα. Όταν νιώθουμε πόνο πρέπει να απομακρυνόμαστε. Όταν νιώθουμε πόνο πρέπει να προστατευόμαστε. Ενώ η αγάπη είναι ένα πρωτογενές συνέστημα, θετικό συνέστημα χαρακτηρίζεται από πολλούς ειδικού. είναι ένα συνέστημα το οποίο σου δίνει την αίσθηση ότι είσαι ασφαλής εδώ, αγαπιέσαι, άρα μπορείς να ξαποστάσεις, μπορείς να αφαιθείς. Σκεφτείτε πόσο διεστραμμένο είναι το τραυματικό δέσιμο το να θεωρούμε τον πόνο αγάπη. Το να λέει ο γονιό για το καλό σου σε δέρνω, για το καλό σου σε προσβάλλω, για το καλό σου σου λέω ότι δεν κόβει το μυαλό σου, για να μην πάρουν τα μυαλά σου αέρα. Για το καλό μου, για το καλό μου, το τραγουδί του Παυκοσταντίνου το γνωρίζετε. Είναι αρρωστημένο, είναι διεστραμμένο να ταυτίζεται η αγάπη με τον πόνο. Το τραυματικό δέσιμο, trauma bonding, είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Μαθαίνει, συνήθως είναι ο γονιός που το ξεκινάει αυτό το πράγμα, μπορεί και κάποιος άλλος ενήλικα στη ζωή ενός παιδιού, αλλά συνήθως είναι ο γονιός ο πρώτος ο οποίος είναι παρόν. Μαθαίνει ο γονιός το παιδί να αγνοεί τις ειδοποιήσεις που δίνει το συνέστημα του πόνου και να τις θεωρεί κάτι θετικό συνδέοντάς τις με την αγάπη. Όχι όποιος αγαπάει τον άλλο δεν του προκαλεί πόνο. Δεν μπορεί να συνυπάρξει αγάπη με τον πόνο. Είναι κάτι αφύσικο, είναι κάτι παλαβό, είναι κάτι βλακώδες, είναι κάτι που δεν υπάρχει. Όταν σας λέει κάποιος για το καλό σου σε δέρνο, σας λέει μαλακίες. Με συγχωρείτε για την έκφραση ΣΥΚ. Όταν σας λέει κάποιος ότι όν αγαπά κύριος παιδεύει Χρησιμοποιεί δηλαδή αυτό τον όρο πάλι από την Αγία Γραφή που λέει Όποιον αγαπά ο κύριος ταλαιπωρεί Που την Αγία Γραφή είναι άνθρωποι που την έγραψαν το γνωρίζετε Ιστορικά και ανθρωπολογικά μιλώντας Σας λέει κάτι το οποίο δεν ισχύει Είναι αντίθετο με την ανθρώπινη φύση Να συνδέεται ο πόνος Που είναι ένα προστατευτικό συνέστημα που το νιώθουμε για να απομακρυνθούμε με την αγάπη που είναι ένα συνέστημα το οποίο δημιουργεί την αίσθηση της ασφάλειας και μας αφήνει να μείνουμε για να κοιμηθούμε. Μπορεί ένας άνθρωπος που πονάει να κοιμηθεί. Για να κοιμηθεί πρέπει να φεθεί. Για να κοιμηθεί πρέπει να νιώσει ασφαλή. Μπορεί ένα άνθρωπο ενώ πονάει φρικτά να κοιμηθεί, κι όμω ναι, είναι τόσο αφύσικο το τραυματικό δέσιμο. Είναι τόσο αφύσικος ο τρόπο με τον οποίο έχουμε μεγαλώσει, τόσο φρενοβλαβοποιητικό. Να μα λένε ότι επειδή σ' αγαπάω, σου θυμώνω. Επειδή σ' αγαπάω, σε προσβάλλω. Επειδή σ' αγαπάω, σε διαλύω ψυχικά και συναισθηματικά. Επειδή σ' αγαπάω, βγάζω τα νεύρα μου επάνω σου. Επειδή σ αγαπάω, σου φέρω με κακάσχημα. Επειδή σ' αγαπάω, σε έχω κάνει ένα κουρέλι. Επειδή σ' αγαπάω σου προκαλάω τόσα τραύματα. Όχι, δεν είναι επειδή μ' αγαπάς. Μου τα κάνεις όλα αυτά επειδή είσαι ένας άθλιος άνθρωπος. Μου τα κάνεις όλα αυτά επειδή είσαι ένας άνθρωπος πνευματικά τεμπέλης. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν παίρνει τον εαυτό σου να το φτιάξεις. Δεν πα σε ένα ψυχολόγο να κάνει ψυχοθεραπεία. Δεν πα σε ένα ψυχίατρο να σου γίνει διάγνωση αν έχει κατάθλιψη να πάρει την ανάλογη θεραπεία. Αν έχει κάποια άλλη ψυχική διαταραχή να πάρει την ανάλογη θεραπεία. Είσαι ένα άνθρωπο ο οποίο χρησιμοποιεί του άλλου για εκτόνωση. Εκτονώνεσαι επάνω μου και μου λε κιόλα και την τεράστια. Τεράστια μαλακία, με συγχωρείτε για την έκφραση, είμαι έντονη όταν μιλάω για αυτά τα θέματα επειδή έχω, α, έχω διαβάσει και έχω συναντήσει και μέσα από το γραφείο και μέσα από το κανάλι μου στο YouTube κυριολεκτικά δεκάδες χιλιάδες ιστοριών τέτοιων κακοποιητικών γονέων, μη γονεϊκών γονέων, τέτοιων άθλιων γονέων οι οποίοι έχουν αυτή την τάση να βαφτίζουν τον εαυτό τους αγαπητικό ενώ είναι ξεκάθαρα κακοποιητικοί... και να κακοποιούν τα παιδιά τους χωρίς καμία απολύτως συγκίνηση, χωρίς να έχουν καμία ενοχή και καμία τύψη και αντιθέτως, εάν τυχόν το παιδί πάει να αντισταθεί, να προκαλούν ενοχές στο παιδί λέγοντάς του ότι εγώ από αγάπη στο κάνω και εσύ είσαι αχάριστος και δεν αναγνωρίζεις την αγάπη μου και αντιδράς ή εγώ είμαι γονιός και ξέρω καλύτερα από σένα και αυτά που σου λένε οι άλλοι οι ψυχολόγοι για παράδειγμα τέτοιοι γονεί είναι εντελώς αντίθετοι με τους ψυχολόγους παθαίνουν αλλεργία ίσως εντό αγωγικών όρο. Στο άκουσμα της λέξης ψυχολόγου και δεν δέχονται με τίποτα ούτε τα παιδιά τους να πάνε στο ψυχολόγο ούτε οι ίδιοι, και θα σου πούνε έτσι πολύ απλοϊκά ότι που λένε οι ψυχολόγοι όλα αυτά ότι η αυστηρότητα των γονέων προκαλεί ψυχολογικά προβλήματα. Αν ίσχυαν όντω αυτά που λένε οι ψυχολόγοι, θα ήμασταν όλοι στο ψυχιατρίο. Είστε όλοι για ψυχιατρίο, αλλά στο ψυχιατρίο ή στα γραφεία των ψυχολόγων και των ψυχιάτρων καταλήγουν τα θύματά σα. Είναι ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα, το οποίο αφορά δυστυχώς τις περισσότερες ελληνικές οικογένειες. Γονείς μη γονεϊκοί. Γονείς ακατάλληλοι για να γεννήσουν και να μεγαλώσουν παιδιά. Γονείς ακατάλληλοι για να υιοθετήσουν και να μεγαλώσουν παιδιά. Οι οποίοι όμως προβαίνουν σε αυτή την πράξη έχοντας πλήρη άγνοια ευθύνη. Και η κοινωνία παραδίδει ή αφήνει τα παιδιά στα χέρια αυτών των ανθρώπων χωρίς καθόλου να προστατεύει τα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας μας. Μου αρέσει που σηκώνεται η τρίχα μας, μου αρέσει που αναστατωνόμαστε όλοι όταν ακούμε για καταφανή παιδική κακοποίηση, το ίδιο όμως θα έπρεπε να νιώθουμε και για την αδιόρατη ψυχική κακοποίηση. Ναι, η κορονίδα των ψυχικών τραυμάτων είναι η σεξουαλική κακοποίηση, αλλά και η ψυχική κακοποίηση, η οποία επιτυχάνεται με τα όπλα του ψυχολογικού πολέμου, δεν πάει πίσω. Καθόλου όμως, ε? Καθόλου. Το 2018 έγραψα ένα βιβλίο με τίτλο «Ψυχολογικός πόλεμος». Στο βιβλίο εκείνο περιγράφονται αρκετά από τα όπλα του ψυχολογικού πολέμου. Ο όρος «ψυχολογικός πόλεμος» έχει να κάνει με την ψυχική κακοποίηση η οποία όπως έχω αναφέρει και προηγουμένως είναι αδιόρατη και χρειάζεται να εκπαιδευτούμε πάνω στο τι συνιστά ψυχική κακοποίηση ώστε να την αναγνωρίζουμε τα μας συμβαίνει και να αμεινόμαστε απέναντι σε αυτήν. Ένα από τα κεφάλαια του βιβλίου αυτού αναφέρεται στο gaslighting που μια επιτυχής μεταφορά του όρου στα ελληνικά είναι όρος φρένοβλαβοποίηση, που σημαίνει με απλά λόγια όταν κάποιος προσπαθεί να μας βγάλει τρελούς και να μας κάνει να πιστέψουμε ότι είμαστε τρελοί. Να αρχίζουμε να αμφιβάλλουμε για την αντίληψη μας, για την ευφυΐα μας, για τη μνήμη μας, αυτά που θυμόμαστε και ούτω καθεξής. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο που η λέξη της χρονιάς για το 2022 παγκοσμίω ήταν η λέξη «gaslighting». Η λέξη gaslighting προέρχεται από ένα θεατρικό έργο το οποίο μεταφέρθηκε στη δεκαετία του 40 και στη μεγάλη οθόνη με τον αντίστοιχο τίτλο Gaslight, φως του γκαζιού και με λίγα λόγια στην ιστορία αυτή μια νεαρή κοπέλα παντρεύεται έναν απατεώνα ο οποίος προσπαθεί να τη βγάλει τρελή και όταν τρεμοπέζουν τα φώτα του γκαζιού στο σπίτι εκείνο στο Λονδίνο, επειδή αυτό ανεβαίνει κρυφά στη σοφίτα για να ψάξει κάτι να κλέψει και του λέει: Τρεμοσβήνουν τα φώτα, κάτι συμβαίνει. Αυτό τη βγάζει τελή και τη λέει: Το φω του γκαζιού είναι μια χαρά. Λοιπόν, ή τοξικοί γονεί, οι ναρκισιστικοί γονεί, ή κακοποιητικοί γονεί αρνούνται αρνούνται το γεγονός ότι έχουν κακοποιήσει τα παιδιά τους και τα βγάζουν τρελά. Πάρα πολύ συχνά θα αρνηθούν ότι τα γεγονότα έγιναν έτσι όπως τα θυμάστε. Μπορεί να θυμάστε πολύ καλά ένα περιστατικό που έγινε όταν ήσασταν στην ηλικία των 6, 7, 8, 10, 13 ετών Μπορεί τα λόγια, τα κακοποιητικά που σας έχουν λεχθεί από τους τοξικούς σας γονείς να αντιχούν ακόμη στα αυτιά σας. Εάν όμως αναφερθείτε σε αυτό το περιστατικό να σου πούμε «Μα δεν έγιναν έτσι τα πράγματα, μα εγώ δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο, μήπως είναι κάτι που το φαντάστηκες, μήπως έχεις υπερευαισθησία και θυμάσαι τα πράγματα διαφορετικά από ό,τι ήταν» με τους τοξικούς ναρκισιστικούς γονείς δεν πρόκειται ποτέ να βρεις το δίκιο σου. Σου κάνουν συνεχώς gaslighting, αμφισβητούν τις γνώσεις σου, αμφισβητούν τις εμπειρίες σου μαζί τους, αμφισβητούν τις αναμνήσεις από τη δική σου τη ζωή, ακυρώνουν παντελώ τα συναισθήματά σου, σε κάνουν να νιώθεις τρελός όταν βιώνεις απολύτως φυσιολογικά συναισθήματα, όπως είναι ο θυμός, όπως είναι ο πόνος και όπως είναι η απέχθεια προς κάποιον που σε κακοποιεί. Ειλικρινά, είναι σοβαρότατο ψυχοκοινωνικό πρόβλημα, μακροκοινωνικό πρόβλημα και μικροκοινωνικό πρόβλημα το γεγονός ότι έχουμε μεγαλώσει με μια νοοτροπία ότι πρέπει να σεβόμαστε τους γονείς μας ανεξαρτήτως με το αν είναι γονεϊκή γονής ή κακοποιητική γονής. Ο όρος γονεϊκή γονής έρχεται από το γλωσσάρι της ψυχολογίας και μιλάει για τους γονιούς εκίνους, τους γονείς εκείνους, οι οποίοι αντιλαμβάνονται τη σοβαρή ευθύνη του να είναι γονείς και αναλαμβάνουν το ρόλο τους όπως πρέπει, ως οφείλουν, ως έχει οριστεί από τη φύση. Ο ρόλος του γονιού από τη φύση είναι να προστατεύει το παιδί, όχι να το κακοποιεί. Ο ρόλος του γονιού φυσικός είναι να συνδέεται ουσιαστικά με το παιδί και να του δίνει στο παιδί την αποδοχή και την αγάπη που αυτό δικαιούται και όχι να του τη στερεί παραμελώντας το συναισθηματικά. Ο φυσικός ρόλος του γονιού είναι να παρέχει ανακούφιση και προστασία στο παιδί του και όχι να επιζητά από το παιδί του να πράξει αυτό για τον ίδιο. Στο επόμενο επεισόδιο αυτού του podcast θα μιλήσουμε για μια εγκληματική τακτική που την κάνουν πολύ συχνά, που τη χρησιμοποιούν πολύ συχνά και οι Έλληνες γονείς, που είναι η γονεοποίηση των παιδιών. Δηλαδή ο γονιός να αρνείται εντελώς το ρόλο του και να βάζει το παιδί να αναλάβει το δικό του ρόλο. Η φυσική τάξη πραγμάτων προστάζει, καθορίζει ο γονιός να προστατεύει το παιδί από κινδύνους. Όχι ο ίδιος ο γονιός να είναι ο κίνδυνος που απειλεί το παιδί. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, ο γονιός να είναι κακοποιητικός, ο γονιός να αποτελεί ψυχικό κίνδυνο προς το παιδί, τότε τα συναισθήματα του θυμού, τα συναισθήματα της απέχθειας προς το γονιό είναι απολύτως φυσιολογικά και δεν πρέπει να σταματούμε να έχουμε αυτά τα συναισθήματα, δεν πρέπει να ανατρέπεται η φυσική βίωση αυτών των συναισθημάτων από κοινωνικούς κανόνες που επιτάσσουν να σεβόμαστε τους γονείς, να τιμούμε τον πατέρα μας και τη μητέρα μας, να μην συζητάμε με τους γονείς μας έστω και γνωρίζουμε ότι έχουμε δίκιο και έχουν άδικο, να μην συζητάμε για να βρούμε το δίκιο μας και ούτω καθεξής. Ένας βασικός λόγος για τον οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι προσέρχονται στο γραφείο ενός ψυχολόγου και ζητούν ψυχοθεραπεία και βοήθεια είναι οι προβληματικές σχέσεις με τους γονείς τους οι οποίες όπως έχουμε αναλύσει και στο επεισόδιο του podcast που μιλήσαμε για τη θεωρία της προσκόλλησης επηρεάζουν αναπόφευκτα και τη σχέση τους με τον εαυτό τους και τους άλλους ανθρώπους της ζωή τους. Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο σοβαρό και ακόμη πιο ακανθώδες όταν ένα, ένας άνθρωπος ενήλικας ο οποίος μπορεί να έχει ήδη αντιληφθεί την τοξικότητα των γονέων του Μπορεί να έχει συνειδητοποιήσει ότι είναι απολύτω φυσιολογικό, απολύτω ανθρώπινο να νιώθει θυμό και απέχθεια προ του γονεί του, βρίσκεται στη συνθήκη που ο γονιό του ή και οι δύο του γονεί είναι μεγάλη σε ηλικία και χρειάζονται φροντίδα. Και έρχεται η κοινωνία και επιβάλλει πάλι ότι το σωστό παιδί, το καλό παιδί, είναι αυτό που θα γεροκομίσει του γονεί του, είναι αυτό που θα του πάρει στο σπίτι και θα του τα παρέχει όλα και που θα τους φροντίζει προσωπικά το ίδιο. Και ακόμη και σε περιπτώσεις που υπάρχει οικονομική ευχέρεια, ούτω ώστε ο γονιός, ο ασθενής ή ο υπερήλικας να πάει σε κάποιο νίκο ευγυρία ή να πάει σε κάποιο νοσηλευτήριο όπου να πάρει επαγγελματική φροντίδα, πολύ συχνά η κοινωνία επιβάλλει και υποβάλλει ένοχες προς τα παιδιά τέτοιων κακοποιητικών γονέων όταν δεν τους παίρνουν να τους βάλουν μέσα στο ίδιο τους το στο σπίτι. Σας μιλάω με κάθε ειλικρίνεια και αντικειμενικότητα. Ως ψυχολόγος έχω γνωρίσει περιστατικά και έχω βιώσει την απέραντη θλίψη του να φεύγει το παιδί πριν από το γονιό με φυσικά αίτια. Δηλαδή να έχει μία κόρη για παράδειγμα 60 ετών να φροντίζει μια δίστροπη ναρκισιστική προσωπικότητα μητέρας ή πατέρα να τους έχει πάρει στο σπίτι, να έχει φορτωθεί όλη αυτή την πίεση και να πάθει στη συνέχεια, τώρα μιλώ για συγκεκριμένο περιστατικό, να πάθει ίδια μια σοβαρή ασθένεια, όπως καρκίνος για παράδειγμα, ή όπως κάποιο αυτό νόσημα, το οποίο να τη στερήσει τη ζωή και να φύγει πριν από αυτούς. Πρέπει, κατά τη γνώμη μου πάντοτε, η Μηθέκλε Πετρίδου, είμαι ψυχολόγος, έχω αυτή τη γνώμη ότι πρέπει να διαχωρίσουμε τους γονεϊκούς γονείς από τους τοξικούς και κακοποιητικούς γονείς. Και πρέπει να διακρίνουμε ποιοι άνθρωποι αξίζουν το σεβασμό μας και ποιοι άνθρωποι όχι. Ποιοι άνθρωποι αξίζουν την τιμή να τους δώσουμε ώστε να τους τιμήσουμε και ποιοι άνθρωποι είναι άτιμοι και ανέντιμοι και δεν αξίζουν την τιμή σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι πρέπει να πράττουμε με τον ίδιο τρόπο που έπραξαν εκείνοι. Εάν είμαστε ενήλικες και έχουμε αντιληφθεί μέσα από την ψυχοεκπαίδευση και τη ψυχοθεραπεία ότι οι γονείς μας ήταν και συνεχίζουν να είναι τοξικοί και κακοποιητικοί προς εμάς, έχουμε κάθε δικαίωμα να διαχωρίσουμε τη θέση μας, να σταματήσουμε να έχουμε τις επαφές που είχαμε προηγουμένως μαζί τους, αναλόγως με τις συνθήκες μας και αναλόγως και με τη δική μας ψυχική και συναισθηματική κατάσταση, που αυτό θα το δούμε στη ψυχοθεραπεία μας με το θεραπευτή μας, να πάμε σε χαμηλή επαφή με τέτοιους γονείς ή σε καθόλου επαφή. No contact σημαίνει να σταματήσουμε κάθε επαφή, καθόλου επαφή, και low contact σημαίνει να μειώσουμε τις επαφές στο ελάχιστο, προκειμένου να διαφυλάξουμε την ψυχική μας υγεία και ισορροπία. Δεν λέμε ούτε να τους πετάξουμε στο δρόμο, ούτε να πάμε να τους κακοποιήσουμε τώρα που αυτή είναι μεγαλύτερη ηλικία και ίσως είναι πιο αδύναμη από ό,τι ήταν τον καιρό που ήμασταν εμείς παιδιά και μας κακοποιούσαν και δεν μπορούσαμε να σηκώσουμε κεφάλι, αλλά δικαιούμαστε να προστατέψουμε τον εαυτό μας τώρα ως ενήλικες οφείλουμε να είμαστε εμείς οι ίδιοι γονείς του εαυτού μας. Ένα κομμάτι της ψυχοσυναισθηματικής ορίμανσης και της πνευματικής εξέλιξης που έχει ένας άνθρωπος που ψυχοεκπαιδεύεται και ψυχοθεραπεύεται είναι να μπορέσει να γίνει ο γονιός του εαυτού του. Να γίνει η μητέρα του μικρού παιδιού που έχει μέσα του. Να γίνει ο πατέρας του μικρού παιδιού που έχει μέσα του. Ένας ψυχοσυναισθηματικά όριμος και ισορροπημένος άνθρωπος φροντίζει ο ίδιος τον εαυτό του και προστατεύει ο ίδιος τον εαυτό του όπως η φύση αναμένει από ένα γονεϊκό γονιό να προστατεύσει και να φροντίσει το παιδί του όχι μόνο από σωματικούς κινδύνους αλλά και από ψυχικούς κινδύνους και πολλές φορές ο ψυχικός κίνδυνος για να το παιδί είναι ο τοξικός, αδιόρατα κακοποιητικός και ναρκισιστικός χαρακτήρα του γονέα του. Γίνοντα, θέλω να σα προσκαλέσω να επισκεφτείτε το κανάλι μου στο YouTube που μπορείτε να το βρείτε πληκτρολογώντας το όνομά μου Θέκλα ή και το επίθετο μου Θέκλα Πετρίδου. Είναι ένα κανάλι ψυχοεκπαίδευση, το οποίο περιέχει περίπου 4.000 ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο, στο οποίο περιλαμβάνονται και πολλά βίντεο στα οποία διαβάζω ιστορίες οι τηλεθεατές που βλέπουν το κανάλι και κάνουμε με βάση αυτές τις ιστορίες μια ψυχοεκπαιδευτική συζήτηση. Σας ευχαριστώ που ακούσατε και αυτό το επεισόδιο και την επόμενη φορά, όπως προείπα, θα μιλήσουμε για το ζήτημα των γονεοποιημένων παιδιών. Γεια σας.